Φίλοι και φίλες του καναλιού μας Λίκος TV, καλώς ήλθατε, είμαι εδώ για να σας δώσω άλλο ένα spoiler από τις αγαπημένες μας σειρές. Οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της σειράς θα είναι σοκαριστικές. Καταιγιστικές εξελίξεις έρχονται στα νέα επεισόδια της σειράς του Μέγα, Γη της Ελιάς, μιας και ο Μιχάλης Χατζής βάζει σκοπό της ζωής του να εκδικηθεί τον Δημοσθένη. Ποιος είναι όμως ο λόγος? Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Αρχικά, μία μέρα, ο Στάθης αποφασίζει ότι πρέπει να πάει στην Αθήνα για να πάρει την κούνια του μωρού, όμως την τελευταία στιγμή διαπιστώνει ότι το αυτοκίνητό του είναι χαλασμένο γι' αυτό και ζητά το αυτοκίνητο του Δημοσθένη, με τον ίδιο φυσικά να του το δανείζει. Κανείς από τους δύο δεν γνωρίζει πως οι ανταγωνιστές του έχουν τοποθετήσει εκρηκτικό μηχανισμό στο αυτοκίνητό. Στο μυαλό του έχει τον Μιχάλη Χατζή, καθώς του έχει ξεκαθαρίσει πως ήρθε στη Μάνη μόνο για να συναντήσει εκείνον. Η γνωριμία, μάλιστα, των δύο αντρών, έγινε πριν χρόνια στην Αμερική, όπου ο Μιχάλης 18 χρόνων τότε ανακάλυψε ότι ο πατέρας του ήταν ένας μαφιόζος που έκανε παράνομες δουλειές με τον Δημοσθένη και ήταν τόσο θυμωμένος με τον πατέρα του που δεν απομακρύνθηκε από τη ζωή του, όπως θα δούμε στη Γη της Ελιάς. Λίγο αργότερα, λοιπόν, ο Δημοσθένης εκμυστηρεύεται τις υποψίες του στον Κωνσταντίνο και του λέει πως πιστεύει ότι ο Χατζής ευθύνεται για την έκρηξη στο αυτοκίνητό του, ενώ την ίδια ώρα, ο Στάθης έχει αρχίσει να πιστεύει ότι ο Δημοσθένης είναι άγρια μπλεγμένος, αλλά δεν μπορεί να ασχοληθεί άλλο με αυτό. Στηρίξτε το κανάλι μου με μια δωρεάν εγγραφή και σύντομα θα είμαι και πάλι κοντά σας με νέο spoiler. Φίλοι και φίλες, οι εξελίξεις τρέχουν στις αγαπημένες μας σειρές. Αν μας βλέπετε για πρώτη φορά, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας, ενεργοποιήστε και τις ειδοποιήσεις με το καμπανάκι, για να μην χάνετε τα επόμενα spoilers που θα ανεβάζουμε στο κανάλι. Σας ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε.